Αναβρασμό έχει προκαλέσει στο ΣΥΡΙΖΑ η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, καθώ πολλά είναι τα μέλη που υποστηρίζουν ότι το κόμμα χάνει την ιδεολογική του ταυτότητα και αποχωρούν. Ακόμη ένα μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο στη σειρά, αποχώρησε από την αξιωματική αντιπολίτευση έπειτα από την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Πρόκειται για τον Άκη Καλαμαρά από τη Μαγνησία, ο οποίο επιμένει στο αριστερό πρόσημο του κόμματο, το οποίο, όπω φέρεται να πιστεύει, δεν υπηρετεί ο Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα στην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο επικρατεί ένα βρασμό και προβληματισμό, καθώ και άλλα στελέχη έχουν επιφυλάξει για τι κινήσει του νέου αρχηγού. Πρόκειται κυρίω για παλιά στελέχη που θεωρούν ότι το προφίλ του νέου ηγέτη δεν ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπηρετεί την ιδεολογία του. Την παρέτησή τη υπέβαλε νωρίτερα η Λιάννα Κωνσταντίνου από μέλο του συντονιστικού του ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα, ενώ το πρωί τη Δευτέρα προηγήθηκε ο Γιάννη Τσακνάκη πρώην μέλο τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισα του κόμματο, ο οποίο ήταν και η πρώτη επίσημη αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο. Επίθεση χωρί να παραιτηθεί στο Στέφανο Κασελάκη έκανε και ο Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίο τον χαρακτήρισε ω μεταβατικό αρχηγό και υποστήριξε ότι όλη η χώρα γελάει με αυτή την κατάσταση. Από το στρατόπεδο του Στέφανου Κασελάκη, ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος τόνισε ότι είναι δύσκολο να καταπιείς ότι σε 20 μέρες κατάφερε να πάρει το κόμμα στα χέρια του. Αν δεν το κάνουν, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι πρόσθεσε.